Για άλλη μία φορά, οι Γερμανοί τάσσονται στο πλευρό της Άγκυρας. Δείχνουν ξεκάθαρα πως τις διερευνητικέ θέλουν να περάσει της Τουρκίας και πως στόχος του Βερολίνου είναι το γκριζάρισμα στο Αιγαίο. Τα γερμανικά μέσα μαζικής επικοινωνίας παρακολουθούν την έναρξη των διερευνητικών σήμερα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία με την επισήμανση ότι η τελευταία ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν επιθυμεί βελτιωμένες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα ωστόσο με παρατηρητέ, η στάση του θεωρείται αποτέλεσμα τη έκβαση των προεδρικών εκλογών στη ΣΥΠΑ, επειδή ο νέο πρόεδρο Biden παρακολουθεί τι εξελίξει στην Ατοϊκή Τουρκία με πιο επικριτική στάση από ότι ο προκάτοχό του. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung στο σημερινό τη φίλο επικεντρώνεται μεταξύ άλλων και στον ρόλο διαμεσολάβηση που ανέλαβε η Γερμανία κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη τη εξάμηνη προεδρία τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έκανε μάλιστα, όπω επισημαίνει στο μακροσκελέ άρθρο του, ακόμη πιο αντιπαθητικό το Βερολίνο στην Ελλάδα από ότι ήταν κατά τη διάρκεια τη δημοσιονομική κρίση. Από την οπτική γωνία τη Αθήνα, οι Γερμανοί απέτυχαν ω έντιμοι διαμεσολαβητέ και δεν προήγαγαν την απαραίτητη ελληνεγκή ανάμεσα στην Ελλάδα και τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρεί. Ο αρθρογράφο παραθέτει με λεπτομέρειε τη δυσαρέσκεια τη ελληνική πλευρά στη συνέχιση χορήγηση γερμανικού εξοπλιστικού υλικού προ την Τουρκία και την έλλειψη καθαρή γλώσσα από την Καγκελάριο, όπω πιστεύει η ελληνική πλευρά σε αντίθεση με τη σαφή γλώσσα του Γάλλου Προέδρου. Το Βερολίνο δεν είναι σε καμία περίπτωση απομονωμένο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει ο αρθρογράφο. Χώρε τη Ανατολική Ευρώπη δεν θέλουν να αποθαρρύνουν την Τουρκία ω συμμαχική χώρα απέναντι στη Ρωσία. Μία άλλη περίπτωση είναι η Ισπανία. Ένα μεγάλο τμήμα των τουρκικών χρεών στο εξωτερικό βρίσκεται σε ισπανικέ τράπεζε, γι' αυτό και η Μαδρίτη δεν έχει συμφέρον με την επιβολή κυρώσεων να ξυνθεί η οικονομική κρίση σε βαθμό που να μην μπορεί η Τουρκία να ξεπληρώσει τα χρέη τη. Αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, η ιδέα κατάρρευση τη τουρκική οικονομία αποτελεί σενάριο τρόμου με αφορμή το προσφυγικό. Ο αρθρογράφο επισημαίνει επίση ότι κατά την ανάγνωση του Βερολίνου, η Γερμανική Προεδρία σε καμία περίπτωση δεν κινήθηκε όπω είχε στο νου τη η Τουρκία, η οποία συνεχίζει να ελπίζει ματέω την επέκταση τη Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, παρά την άποψη του Βερολίνου απέναντι στην στρατιωτικοποίηση τη τουρκική εξωτερική πολιτική, θεωρεί τι ελληνικέ θέσει στη διένεξη με την Τουρκία μαξιμαλιστικέ. Τέλο, επιβαρυντικό παράγοντα των σημερινών διαρευνητικών θεωρεί ο Γερμανό αρθρογράφο και το γεγονό ότι δεν υπάρχει σαφήνεια στην ατζέντα ποια θέματα θα συζητηθούν και ποια θα μείνουν εκτό. Όλα αυτά τη στιγμή που η Γερμανία βάζει μπλόκο στην κοινή λίστα κυρώσεων τη Γαλλία, τη Κύπρου και τη Ελλάδα αναφορικά με τι έκνομε ενέργειε τη Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πληροφορίε αναφέρουν ότι η κοινή λίστα των τριών χωρών ζητά την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά αριθμού φυσικών προσώπων, περιλαμβανομένου και Τούρκου κρατικού αξιωματούχου, καθώ και εναντίον νομικών οντοτήτων που διαδραματίζουν ρόλο στι παράνομε ενέργειε τη Τουρκία. Τη λίστα τη Γαλλία, τη Κύπρου και τη Ελλάδα, στήριξαν η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και στη συνέχεια η Ιρλανδία. Ωστόσο, η Γερμανία έχει άλλη άποψη, θεωρώντα ότι δεν πρέπει να επιβληθούν κυρώσει κατά εταιριών τουρκικών συμφερόντων ούτε και κατά Τούρκου κρατικού αξιωματούχου θέση που έσπευσαν να προσυπογράψουν η Ιταλία και η Ισπανία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το θέμα έχει προσωρινά τουλάχιστον παγώσει, καθώ απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών μελών για λήψη απόφαση. Το Βερολίνο φέρεται να επιδιώκει να συρρυκνώσει τη λίστα κυρώσεων, χωρί όμω καν να δεσμεύεται να τη στηρίξει έστω και κουτσουρεμένη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.